Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κυρία Πέρκα. Φλόρινα. Καλημέρα από Φλόρινα. Και ο κύριος... Τι να πρωτοπώ. Το μόνο που μπορώ να συμφωνήσω με την κυρία Βολουδάκη είναι ότι πραγματικά υπάρχουν δύο διαφορετικές πολιτικές. Εδώ η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι ακολουθεί την πολιτική της αποτροπής με τη μη διάσωση. Κοιτάξτε, αναφέρθηκε και στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, το οποίο θεωρώ άστοχο. Αν σκεφτούμε ότι ο υπουργός ναυτιλίας είναι ο πρώην αρχηγός λιμενικού της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και υπαρχηγός επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά πολύ πιθανόν. Η σημασία έχει όμως... αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Απλά εγώ για να καταλάβω, συγγνώμη, θα έχετε όλο τον χρόνο, συγγνώμη που διακόπτω από την αρχή. Θεωρείτε επιτυχημένη δηλαδή την πολιτική που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019 στο μεταναστευτικό? Θα μιλήσω και αυτή την πολιτική. Βεβαίως. Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες και όντως θεωρώ ότι έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να πω. Όμως δύο κουβέντες. Πρώτον, εννοείται ότι δεν δίνουμε το δικαίωμα στη Τουρκία να μας μιλάει και να σηκώνει το δάχτυλο, ειδικά σε θέματα δικαιωμάτων. Αυτό είναι το ένα. Ναι, αλλά το λένε ότι πνίγουμε. Είναι... Όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα θα μας τα πει η Μαρία Ζαχαράκη. Λένε ότι εμείς πνίγουμε στο Αιγαίο τους μετανάστες. Και τους πνίξαμε, λοιπόν, λένε. Αυτό το λένε. Δεύτερο, και ο Τσελίκ δεύτερο... λέει να παραπεμφθούμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ξέρω, ναι, το διάβασα. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει δικαίωμα η Τουρκία να επιτίθεται στη χώρα μας, ειδικά σε τέτοια θέματα που αφορούν σε ανθρώπινα δικαιώματα. Το δεύτερο όμως που θέλω να σημειώσω είναι ότι είναι απαράδεκτη η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Εάν τολμήσει κανείς να θέσει ερωτήματα, διότι εδώ κάτι δεν έχει πάει καλά, είναι σαφές. Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε. Πρέπει να είναι ή ενάντια στη χώρα ή να εκθέτει τη χώρα. Τα ερωτήματα είναι πολλά καυτά. Έχουμε αντιφατικές δηλώσεις και από την άλλη μεριά έχουμε και διεθνείς συμβάσεις. Για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, Διεθνή Σύμβαση του Αμβούργου για τη θαλάσσια έρευνα και διάσωση, η Διεθνή Σύμβαση για την ναυτική έρευνα και διάσωση. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Πέρκα. Γιατί εγώ συμφωνώ με την άποψή σου ότι όποιος θέτει ερωτήματα δεν είναι προδότης δε και καλά ή ξέρω εγώ, είναι αντεθνικός, ότι λειτουργεί αντεθνικά. Ίσα ίσα που αγαπάει πιο πολύ την πατρίδα. Αλλά και την εικόνα της. Αυτός ο οποίος θέλει φρούν στο σύνορο... Εντάξει, ας μην βάλουμε αγαπόμετρο. Μισό λεπτό, κυρία Βολουδάκη, να θέσω το ερώτημα και θα μιλήσετε. Αυτός ο οποίος λέει να υπάρχει φρούρι στα σύνορα, γιατί είναι ακροδεξιός κατά τη γνώμη σας? Γιατί αυτό περιγράφεται γενικά ως ρητορική? Όχι, είναι λάθος, είναι διαστρέβλωση. Και εμείς λέμε να φυλάσσονται τα σύνορα, όπως λέει ο καθένας λογικός άνθρωπος. Λέμε όμως στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, σας ανέφερα κάποιες συμβάσεις, ναι. Δηλαδή και να φυλάσσονται τα σύνορα. Δεν λέω ότι είναι απλό. Θέλει πολύ συντεταγμένη πολιτική. Αποτροπή να υπάρχει. Και, αποτροπή. Όχι, δεν έχουμε την αποτροπή. Η αποτροπή. Αποτροπή είναι να αυτό υπάρχει. Που βλέπουμε σήμερα. Αποτροπή να μην υπάρχει σύνορα, καθόλου. Να ολοκληρώσω, ναι. Και νόμιμες δίωδοι ελεγχόμενα και βεβαίως μία άλλη στάση της Ευρώπης και ένα άλλο πλαίσιο για την μετανάστευση. Η χώρα έχει νόμιμες διόδους, έχει τα σύνορα. Όπου υπάρχουν οι λιμενικές αρχές, είναι η αστυνομία. Όποιος θέλει να μπει στη χώρα, πάει από τα σύνορα, από την είσοδο, την κανονική και μπαίνει. Τι άλλο εννοείται, ένα χιλιόμετρο στο φράχτη να έχει μια πόρτα? Κοιτάξτε, νόμιμες διόδους ενώ από τη χώρα προέλευσης μέχρι είναι ολόκληρο το θέμα της μετακαταστάσεις. Στο προξενείο. Ενώ από τις χώρες προέλευσης των προσφύγων μέχρι να φτάσουν στην Ευρώπη στο προορισμό τους να υπάρχουν νόμιμες διόδους. Ούτως ώστε να μην βρίσκουν έδαφος οι διακινητές. Να γίνονται αυτά που γίνονται, αλλά θέλω λίγο να μην υπερθεί. Δεν έχω καταλάβει, συγγνώμη τώρα, δεν έχω καταλάβει εγώ. Νόμιμες εισόδους παράνομης μετανάστευσης. Διόδους παράνομης μετανάστευσης. Δηλαδή, διόδους. Δηλαδή υπάρχει ένα κύμα προσφυγικό μεταναστευτικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ντύνεται παρά τελειώνει. Ναι. Γιατί ακριβώς γίνονται πόλεμοι, εφήγες, Ιράξη, κλιματική κρίση κτλ. Ναι, άρα. Αυτό πρέπει η Δύση, ο πολιτισμένος κόσμος, η Ευρώπη καταρχήν και βεβαίως και η Ελλάδα που ανήκει στην Ευρώπη να κάνουν ένα άλλο πλαίσιο και μεταφοράς διόδων δηλαδή, αλλά και κυρίως σε ό,τι αφορά το Δουβλίνο 2 θα λέγαμε με λίγα λόγια, διότι πραγματικά μπαίνουν, αυτό δηλαδή, είναι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι. Κοιτάξτε, εγώ τι εννοούμε. Λέμε... Ναι.
μπορούμε να κάνουμε. Ερώτημα. Το πιο σοβαρό. Να του σταματήσουν. Ήταν... Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Φύλαξη χωρί αποτροπή υπάρχει. Ναι. Φύλαξη όρων χωρί αποτροπή. Κάτι. Το πιο σοβαρό θα ήταν να λέγαμε ότι πρέπει να πάψουν να σταματήσουν οι πόλεμοι, ότι θα έπρεπε να αναπτύσσουν τις χώρες της Βόρειας Αφρικής για να μπορούν να κρατάνε τους πληθυσμούς. Σωστό. Αυτή είναι σοβαρή. Απόλυτα εντάξει. Δίκιο έχετε. Υπάρχει κανείς που δεν το λέει αυτό. Υπάρχουν πολλοί που δεν το κάνουν. Δεν έχει σημασία να το η ρητορική. Συμφωνώ. Είναι δεν το κάνει η Αμερική, δεν το κάνει, δεν το κάνει η Κίνα, πολιτική. Δεν το κάνει η Ευρώπη. Και τα... Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Συγχωρείτε αυτή τη στιγμή. Απολύτως συμφωνώ εγώ. Πρακτικά και ρεαλιστικά, αύριο το πρωί, η χώρα πώς πρέπει να αντιδράσει απέναντι σε αυτά τα κύματα των προσφύγων. Πρακτικά, λοιπόν, γιατί μέχρι να ψηφιστούν από την Ευρώπη έχουμε χρόνο ακόμα, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς. Η Σομαλία, το σίγουρο που δεν πρέπει να κάνει, το μόνο που δεν πρέπει να κάνει, είναι αυτά που βλέπουμε. Τι δηλαδή. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε πάνω από... προωθήσεις με κίνδυνο ζωής, δεν πρέπει να έχουμε ψυχές που χάνονται στη Μεσόγειο, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, επιμένω σε αυτό, και θα σας πω λίγο γιατί ξεκίνησα. Δεν θέλω να μένει κάτι στον αέρα. Ναι. Πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πώς είναι η διαφορετική πολιτική. Υπενθυμίζω ότι τότε από τον Πάπα μέχρι τον Ομπάμα όλοι έδινε συγχαρητήρια σε ένα λαό που είχε χάσει τότε το 25% του ΑΕΠ του, είχε αποδεκατισμένες κρατικές υπηρεσίες, δεν υπήρχαν υποδομές. Σήκωσε όμως τις πλάτες του με ανθρωπισμό 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ξαφνικά βέβαια η Ευρώπη άλλαξε πολιτική, κλείσαν τα σύνορα, τα θυμόμαστε. Αλλά θα πω και λίγο για τη Μόρια, γιατί ακούω αυτές τις μέρες και πραγματικά είναι ψευδή αυτά που ακούγονται. Δεν μπορούμε να καμαρώσουμε για τη Μόρια. Έτσι πως έγινε σε ένα μεταναστευτικό κίνημα, πρωτοφανές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είχε ξανασυμβεί. Η Μόρια λοιπόν το 2019 παραδόθηκε με 5.000 ανθρώπους, η χωρητικότητα ήταν 4.500. Σε μια κατάσταση απόλυτα διαχειρίσιμη, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοΐδης όταν πήγε. Και το Δεκέμβριο του 19, σε λίγους μήνες δηλαδή, είχε φτάσει 25.000 ανθρώπους και όλα τα νησιά ήταν 45.000. Τώρα πώς είναι. Ενώ η χωρητικότητα ήταν 13.500. Τώρα πώς είναι. Τώρα πώς είναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν. Προσπάθεια καν. Και δεν γίνεται. Γίνεται κάτι. Μέχρι τότε, επειδή δεν θα γίνει ποτέ ολοκληρωμένα, το να λέμε θα ήθελα να είναι οι χώρες αυτές να αναπτυχθούν και τα λοιπά, και αυτή είναι η θέση μου εμένα, είναι ευχολόγιο. Δεν τη βουλιάζω πάντως, αλλά όμως φύλαξη συνόρων, εάν κάθε προσπάθεια αποτροπής, κάθε αποτροπή ονομάζεται παραπρόθεση, δεν υπάρχουν σύνορα. Ήταν έτσι. Πώς? Δεν είναι έτσι. Όταν λέμε συγχρόνως διασώζω, άρα προσεκτικά, άρα υπάρχει Frontex, άρα στην προκειμένη περίπτωση ακόμα και στο Σίβια. Αυτά δεν γίνονται. Μισό λεπτό, κυρία Πέργα, δύο λεφτά τώρα. Δύο λεφτά, δύο. Που σημαίνει ότι η διάσωση δεν ήταν προτεραιότητα. Εχθές ο κύριος Τσίπρας είπε στον Ευαγγελάτο, στον Νίκο, εμείς τον καιρό μας, στην κυβέρνησή μας, το λιμενικό είχε εντολές να σώζει ανθρώπους. Τώρα δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν εντολές να σώζουν ανθρώπους. Αυτό τι σημαίνει, τι εντολές έχουν, να τους πνίξουν. Μόνο αποτροπή, χωρίς να προσέχονται. Μα είναι δυνατόν 600 ψυχές στο πάτο της Μεσογείου και ακόμα δεν έχουμε μάθει. Το λιμενικό τους έπληξε. Το λιμενικό τους έπληξε, τους έπληξε, κυρία Πέτα. Μην κρύβεστε πίσω από το λιμενικό. Όχι το λιμενικό. Τι κρύβεται, να αναπνίγονται οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να λέτε κάτι τέτοιο. Το ίδιο λιμενικό λοιπόν ήταν αυτό που διέσωζε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε μην κρύβεστε πίσω από το λιμενικό. Ποιος? Είναι θέμα πολιτικής. Δεν λέω ποιος, λέω θέρος. Συγγνώμη, ναι, αλλά τώρα είναι... διερεύνηση να απαντηθούν τα ερωτήματα. Έχετε δίκιο. Και να μην προφανώς θα γίνει διερεύνηση. Να βγάζει το πόρισμα. Αυτό λέω. Τόσο καθαρά. Και ο κύριος Τσίπρας έβγαλε πόρισμα. Έγινε πυρογνώμονας. Ο κύριος Τσίπρας έβγαλε πόρισμα και είπε ότι δεν έγινε επιχείρηση από το λιμενικό. Το είπε, τελείωσε. Προηγηθήκατε. Και δίνει, όχι, κάνετε λάθος. Από την αρχή θέτουμε ερωτήματα. Κρίσιμα. Με αφήνοντας κάποιες αιχμές βεβαίως. Γιατί εδώ μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα. Δεν έχουμε βγάλει πόρισμα. Με τους διακινητές πάντως αλλά... δεν ασχοληθήκατε καθόλου. Με την ευθύνη των διακινητών δεν ασχοληθήκατε. Τα καθάρματα που συμφωνούμε με τον κύριο Μητσοτάκη ήταν αυτά που συνομιλούσαν
Και από αυτά περιμέναν την άδεια για να παρεύει το λιμενικό. Εγώ αυτό θα πω. Έτσι δεν είναι. Με ποιον μιλούσανε. Και είπε δεν μας άφηναν, δεν θέλανε στη διάσωση. Με ένα κάθαρμα. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Μα και με τον αεροπειρατή μιλάς. Λέει να μην μιλούσανε. Πώς θα γίνει τώρα, να μην μιλάνε τον καπετάνιο. Δεν είναι ότι μιλούσανε, είναι ότι δεν είπε ότι δεν ήθελε βοήθεια. Οι διεθνείς συμβάσεις δεν προβλέπουν αυτά, σας τις ανέφερα πριν. Λένε ότι όταν υπάρχει κίνδυνος στη θάλασσα ζωής, επεμβαίνεις. Τελεία και παύλα. Ανοίξτε τις διεθνείς συμβάσεις που σας ανέφερα και λοιπόν, δείτε τι προβλέπουν. Πέστε μας. Τι το διαγράφετε. Έτσι κι αλλιώς δεν είχε εκλεγεί η κυρία Πέρτα. Για να μην για υπάρχει αυτό. Καμία... Όχι γι' αυτό. Δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς καμία υπόνοια. Αλλά δεν για να μιλήσει πολιτική για το σπίτι του. Για να μιλήσει ο καθένας για το εσείς σπίτι του. Μιλάτε εσείς για το δικό αυτούς τους δύο. Όχι, εσείς με ρωτήσατε. Σας λέω λοιπόν εγώ. Εσείς αυτούς τους δύο. Που δεν υπάρχει απάντηση για το ποιον εκπροσωπούν. Τι κάνετε, πείτε μας. Μπορώ να απαντήσω. Ναι, φυσικά. Βεβαίως. Ναι. Ακούστε λίγο. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων δεν είναι πρώτη φορά που μας ζητάει η δεξιά παράταση. Δεν λέω για κοινωνικά φρονήματα. Εδώ είναι κάτι σαφές. Θα με αφήσετε να απαντήσω όπως θέλω. Και θα κρυθώ όπως τηλεθεατές. Δεν απαντάτε όμως αυτό που σας ρωτάω. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Αν μου επιτρέψετε θα απαντήσω. Λοιπόν, οι βουλευτές μας ποτέ δεν έχουν δηλώσει κάτι διαφορετικό. Δεν θα δώσουμε πιστοποιητικό θρικοφροσύνης και θα υπενθυμίσω ότι το Μάρτιο του 2018 ο κύριος Κασιδιάρης ζήτησε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας ο Μουσταφά, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να βγει έξω. Λέει δεν θα συνεδριάσουμε παρουσία Τούρκου πράκτορα και ζητούσε μετά από όλους τους βουλευτές που προέρχονται από τη Θράκη της μουσουλμανικής μειονότητας, να κάνουν τέτοιου είδους δηλώσεις. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι σε ρόλο Κασιδιάρη, λέτε. Το 2018 γίνανε αυτά τα πράγματα στη Βουλή. Είναι σε ρόλο Χρυσής Αυγής, λέτε τώρα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, είναι το ίδιο. Θα σας πω. Και τότε όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας, το θεωρήσαν απαράδεκτο και μάλιστα είχαν και μείωση μισθού οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Τώρα, το να αξιοποιείται αυτό τόσο ευαίσθητο θέμα στην προεκλογική περίοδο και να ανεβαίνει τόσο ψηλά και ανεβαίνει από τη Νέα Δημοκρατία, θα προλάβω τον κύριο Πάνα που συνεχώς κρατάει στις αποστάσεις. Αλλά εδώ ή η Νέα Δημοκρατία έχει δίκιο ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει στη μέση. Λοιπόν, πάντως να συμφωνήσουμε αυτό το ότι θέμα, αναγνωρίζουμε. Λοιπόν, έλα κύριε Πάνα, μια κουβέντα και εσείς για τον να κλείσουμε. Και δεν απάντησε φυσικά ότι για τον κύριο Κατρατζή, ο κύριος Μητσοτάκης το ξέρει πολύ πριν τις εκλογές, αφού υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Ο κύριος Τσίπρας δεν μίλησε τόσο καιρό για να μην σηκώσει αυτό το θέμα. Και σήμερα μου λέτε ότι βγήκε επειδή δεν εκλεγότανε. Αυτά είναι αστεία. Όχι, βεβαίως δεν ζητήσαμε να φύγει. Βεβαίως δεν σηκώσαμε εμείς το θέμα. Και βεβαίως με ευαισθησία και πατριωτισμό αντιμετωπίζουμε και δεν αφήνουμε τη Τουρκία να τρίβει τα χέρια της, θέτοντας τον προεκλογικό διάλογο τόσο ψηλά ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Παλιές έχουμε και εμείς πολλές. Ότι ανεπιφύλακτα για το σύνταγμα. Ναι, αλλά έχουν προηγηθεί, ρε παιδί μου, κάτι SMS τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Επίσης, για να μην λέμε και για τις ίδιες αποφάσεις, προφανώς εργαλειοποιείται το ζήτημα το συγκεκριμένο και γι' αυτό έχουμε καταδικάσει και τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη που έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στη Ροδόπη με πολύ μεγάλα ερωτηματικά και θέσαμε λοιπόν, και το ερώτημα μάλλον. Την καλημέρα μας σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Σεύη, μια στιλιστική συμβουλή. Δεν θα το βάζει να έχει παράθυρο πίσω γιατί το φως κρύβει το πρόσωπο. Εγώ τα πήγα καλά. Εσύ τα την πολύ καλό, πολύ καλό. Τα έχει πάει περίφημα. Πολύ καλό, κύριε. Έτσι και ο Αποστόλης. Λοιπόν, πολύ καλό. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα μας, να είστε καλά.